Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ψηλά στην ατζέντα του ελληνικού προγράμματος θα συνεχίσουν να βρίσκονται οι πληστηριασμοί ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Και αυτό γιατί μέσω της επίσπευσης των πληστηριασμών θέλουν να παραδειγματιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, ώστε να αρχίσουν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους και αφετέρου να διαμορφωθούν οι τρέχουσες αγορές τιμές των ακινήτων, ώστε να τυποποιηθούν σε πακέτα τα δάνεια που έχουν ακίνητα ως εξασφάλιση προκειμένου να απολυθούν στα funds. Αυτό το διτό στοίχημα που έχουν θέσει στην Ελλάδα οι δανειστές δεν αποκλείται να προσκρούσει σε ένα νέο γύρο αντιδράσεων προερχόμενο όχι μόνο από την κοινωνία αλλά και από μέλη της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις σε περίπτωση που το πράγμα ξεφύγει και δεν διασφαλίζεται πλέον η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταλλαχθεί σε ένα μνημονιακό κόμμα και επομένως απευθύνεται πλέον σε ένα άλλο ακροατήριο, κατά κύριο λόγο σε αυτούς που στο δημοψήφισμα του 2015 ψήφισαν ναι, δηλώνει ο Γιάννης Βαρουφάκης σε μια εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο reader.gr. Αναφερόμενος, το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει διάρκεια, καθώς όπως εξηγεί, οι βουλευτές είναι εκλεγμένοι με λίστα και κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ρίξει την κυβέρνηση καταψηφίζοντας κάποιο σοβαρό νομοσχέδιο. Ενώ συστήνει και το DM25 που μετρά ήδη 20 μήνες ζωής και αριθμεί πάνω από 60.000 ενεργά μέλη. Ποδαρικό με δύο προκηρύξεις κάνει το 2018 που αφορούν σε περιζήτητες θέσεις σε Υπουργεία για ειδικότητες με πτυχίο κυρίως πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις των υποψηφίων στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 548 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ενώ την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την δεύτερη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά σε 62 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης και στη Κρατική Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών, ακυμένες 737,92 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,38% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.